Τώρα, κυρία Χαρνοπούλ, πώ είναι για μια νέα γυναίκα γενικά να βγαίνετε τώρα στο πεζοδρόμιο, κάνετε κοινά τη όλη την Ελλάδα. Οι εκλογέ στην Ευρωβουλή είναι και πιο δύσκολε, γιατί καλύπτεται ένα τεράστιο. και προφανώ δεν μπορείτε να πάτε και πάντου. Έτσι. Είναι... Καλά, αυτό είναι ναι. ένα θέμα. Ούτω ή άλλω, όλοι οι υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είμαστε άνθρωποι που μέσα στου κοινωνικού αγώνε, στου συλλογικού φορεί, σωματεία, ομοσπονδίε, σύλλογοι γονέων, είναι άνθρωποι τη τέχνη και του, α... του αθλητισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού μάλλον, που είναι μπλεγμένοι, μπλεγμένοι σε εισαγωγικά. Ε, μέσα στην κοινωνία, μέσα στους κοινωνικούς αγώνες. Οπότε είναι μια διαδικασία οικεία ε, και επιλέγουμε και αυτό το μετερίζει. Είναι μια, ενώ υπάρχει εμπειρία με την έννοια της μακρόχρονης πορείας που ασχολούνται mm -hmm. όλοι οι υποψήφοι με, με, αυτά τα ζητήματα, είναι ένα ακόμα μετερίζει για να ενισχυθεί η φωνή του ΚΚΕ και μέσα στην Ευρωβουλή, το οποίο βέβαια θα σημάνει Δύναμη για να μπορέσει και την επόμενη μέρα να σταθεί στο πλευρό του λαού για όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τι μετράει ο κόσμο. Τώρα, τώρα κάνετε περιοδίε, πηγαίνετε, μιλάτε με κόσμο, τι σα ναι. λέει, τι, τι προτάσει ο κόσμο, τι είναι οι ανησυχίε του. Ε, Προτάσσονται καταρχά τα ζητήματα τη ακρίβεια, των χαμηλών μισθών, τη ε, φορολογία τη Αβάσταχτη για τη μεγάλη πλειοψηφία και υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για τα ζητήματα πλέον και των εξελίξεων των διεθνών ε, και με την κατάσταση που υπάρχει στα Βαλκάνια. όπου φαινεται ότι δημιουργούνται επικίνδυνες ε, mm -hmm. διευθετήσεις. λόγω Μάλλον ε, από την πλευρά τη Τουρκία. Στα Βαλκάνια υπάρχουν κάποιε επικίνδυνε εξελίξει με τι τοποθετήσει και διαφόρων χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ κατά τα άλλα. Με τι εξελίξει φυσικά με τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που έχει εξοργήσει τη μεγάλη πλειοψηφία και την έχει κινητοποιήσει. Σα τα θέτουν αυτά τα θέματα, λέει. Βεβαίω. Yeah. Και απασχολούν πάρα πολύ γιατί υπάρχει ανησυχία ένα για το τι θα σημάνει αυτό και για τον ελληνικό λαό με την έννοια ότι γίνεται στόχο αντιπίνων ενταγμένος μέσα σε όλου mm -hmm. αυτού του σχεδιασμού από τη μία. Και από την άλλη υπάρχει η μεγάλη αγανάκτηση για. Γιατί τα τεράστια ποσά που δίνονται για πολεμικέ δαπάνε, την ίδια στιγμή που δεν επαρκούν, ή μα λένε ότι δεν επαρκούν, ε, για την υγεία, για την παιδεία, για άλλε κοινωνικέ υπηρεσίε, για μισθού. Κύριε Χαρνοβούλου, για τα οικονομικά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι. Εμεί λέμε ότι έχει και διάφορα. Είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Με ποια έννοια. Από τη μία έχουμε του πολύ χαμηλού μισθού. Δόθηκαν κάποιε αυξήσει. Είναι ασπιρίνε για τον καρκίνο. Mm -hmm. Έχει μειωθεί ο μέσο μισθό από, 20... από το 2009 κατά 26%. Έχουν μπει. Ε... Και περάσανε και κυβερνήσει και είχαμε και περιόδου ανάπτυξη και περιόδου κρίση. Ο, ο, μέσος μέσο μισθό παραμένει και εξαιρετικά χαμηλό και είναι αδύνατο να καλύψει τι ανάγκε και το επίπεδο τη ακρίβεια. Το λέω γιατί και, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμφωνήσει τα υπόλοιπα κόμματα να ορίζεται ο κατώτατο μισθό με, βάση την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία και μάλιστα αυτό εκφράστηκε και με τους νόμους, του νόμου και του ΣΥΡΙΖΑ του οποίου επέκτηνε μετά και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτό οι συνθήκε τη ακρίβεια, οι οποίε είναι τεράστιε βέβαια, έχουν μειώσει και την αγοραστική δύναμη ε, του λαού. Τα 50 ευρώ του 2022 αντιστοιχούν σε 37 ευρώ σήμερα. Ε, είναι η φορολογία η αβάσταχτη που αφορά κυρίως Τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, το 95% πληρώνει του φόρου, τη μεγάλη πλειοψηφία των φόρων. Και όλοι μαζί οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν συμφωνήσει και στην αναβαλώμενη φορολογία για τι τράπεζε, στην εθελοντική φορολογία για του αφοπλιστέ ε, ε, και στι προτάσει και του Κομμουνιστικού Κόμματο για την πρόταση για κατάργηση, ας πούμε, του ΦΠΑ του στα είδη λαϊκή κατανάλωση. Έχουμε κάνει, καταψηφίστηκε. Mm -hmm. Στα καύσιμα έχουμε κάνει, καταψηφίστηκε και ειδικά για τα καύσιμα είναι ενδιαφέρον ότι και τα υπόλοιπα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο στήριξαν με την ψήφο. Τους, την επέκταση, τη συνέχιση του φόρου, του φόρου στα καύσιμα, mm -hmm. ε, είναι το κομμάτι των πλεονασμάτων. Δηλαδή και φέτος το πρώτο τετράμινο του 2024 είχαμε 3,2 δις πλεόνασμα. 4 δις για το 2023. Τίποτα από αυτά δεν κατευθύνεται για να ενισχυθούν, να εξυπηρετηθούν οι τεράστιε τεράστιες κοινωνικές ανάγκες και σε βασικά μέτωπα, υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία και βέβαια είναι η αύξηση. Των πολεμικών δαπανών, ω επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνει τα 240 δι, στα οποία έχουν συνηγορήσει και όλα τα υπόλοιπα κόμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαίνουμε σε πολεμική οικονομία. και Αυτό σημαίνει ότι ε, πόσο περιορίζεται το κομμάτι που μπορεί να γυρίσει πίσω στο λαό, γιατί και, τα, και οι προπολογισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από του φόρου του λαού. Εμεί αυτά τα ζητήματα καλούμε το λαό να τα κάνει και κριτηριό του mm. και να κρίνει και Μάστε. με βάση την ακρίβεια, γιατί θα είναι και την επόμενη μέρα εδώ και ποιο πραγματικά μπορεί να αντιπαλέψει και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και βέβαια Ωραία. και στην. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ όλου.